Από ένα χρόνο προσπάθειας να βάλουμε τον κλασικό αθλητισμό δυνατά στο νησί και τι πιο ωραίο από το να αναβιώσει στα Βεργότια κάτι το οποίο είναι κάτω από το ΣΕΓΑΣ, γινόταν χρόνια και πάντα στο παρελθόν βοηθούσε τα παιδιά από τα λύκεια και τα γυμνάσια να επιδίδονται στον κλασικό αθλητισμό. Τώρα μέσω αθλητικών σωματείων συνεχίζεται αυτή η δουλειά και ειδικά με το Γιο Κεφαλινία στο νησί μας. Η χαρά είναι μεγάλη γιατί ο κλασικός αθλητισμός πιστεύω ακουμπάει όλους και είναι κάτι ελληνικό, κάτι δικό μας και στο νησί μπορούν να γίνουν πράγματα. Υπήρχαν και υπάρχουν πάντα αξιόλογα παιδιά. Δεν είναι δύσκολο, παρόλο που είμαστε μακριά από τα μεγάλα κέντρα, να γίνει η δουλειά και τα παιδιά να προχωρήσουν και να φεύγοντας στα 18 τους να συνεχίσουν πολύ δυνατά όπου και να πάνε. Χαιρόμαστε πραγματικά γιατί είναι κάτι το οποίο θα γίνει θεσμός. Είναι σχεδόν σίγουρο πια. Βλέπουμε ότι δεν χρειάζονται πάρα πολλά για να επιτύχει και να συνεχίζει να γίνεται. Και αυτό θα τονώσει πολύ τον κλασικό αθλητισμό στο νησί. Και αυτό ήταν το ζητούμενο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είδαμε πολλά παιδιά από την Κεφαλονιά και όχι μόνο να παίρνουν μέρος στη σημερινή διοργάνωση, παρότι είχε να πραγματοποιηθεί για 34 χρόνια. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή και τι ευελπιστείτε για τα επόμενα χρόνια. Να σκεφτείτε ότι κάθε αρχή πραγματικά και δύσκολη. Πριν 1,5 μήνα ξέραμε σίγουρα ότι έχουμε εξασφαλίσει το κεφάλαιο, ότι ξέραμε ότι είναι εφικτό να γίνει μέσα από το ΣΕΓΑΣ, να μας βρουν μια ημερομηνία που να στέκει σύμφωνα και με άλλες διοργανώσεις που γίνονται παράλληλα στην Ελλάδα και στην τη Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τώρα πια που ξέρουμε τι ακριβώς χρειάζεται και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Γι' αυτό το λόγο είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει θεσμός. Κάθε αρχή και δύσκολη έγινε, πιστεύω ότι πήρε το δρόμο του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.